Πάμε τώρα να μας πεις μία ακόμα είδηση. Καθώς τη μέθοδο της ευθανασίας Άννα Μαρία επέλεξαν ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας και η σύζυγός του για να φύγουν από την ζωή. Το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι, είναι έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Επέλεξε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Dries van Acht, και η σύζυγός του, συνομήλικη 33 ετών, ήταν και οι δύο οι εγγενεί, επιλέγοντας τη μέθοδο της ευθανασίας. Έφυγαν χέρι με χέρι. Το θάνατο του ζευγαριού ανακοίνωσε το κέντρο μελετών, του οποίου ιδρυτής ήταν ο ίδιος ο Dries van Acht, και γνωστοποίησε ότι έφυγαν από τη ζωή στην πόλη Νάιμέχεν και κηδεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Έκκλησης, διατέλεσε πρωθυπουργός της Ολλανδίας από το 1977 ως το 1982, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους και είχε επικρίνει την Ολλανδική κυβέρνηση για μεροληπτική στάση στο Μεσανατολικό. Άννα Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.